Καλημέρα σας φίλοι και φίλες του AT News. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, του κυρίου Αναστασίου Γιολή. Καλημέρα κύριε Γιολή, σας ευχαριστούμε πολύ που μας υποδέχεστε. Τιμή μου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και για τη συνέντευξη που θα μας δώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να συζητήσουμε κάποια ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία της πόλης των Αγίων Θεοδόρων και κατ' επέκταση φυσικά και στο νομό Κορινθίας, τα οποία είναι στην δική σας αρμοδιότητα. Ας ξεκινήσουμε να θέσουμε έτσι το πρώτο μας ερώτημα, το οποίο μάλλον προβληματισμό, το οποίο έχει να κάνει με το οδόστρωμα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου. Ωραίος. Με τα χαρά λοιπόν και χωρίς ατζέντα θα σας πω για το οδόστρωμα. Ένα οδόστρωμα που κι εγώ δύο φορές, τρεις φορές την εβδομάδα το περπατάω. Είναι σε άσχημα, σε μαύρα χάλια θα έλεγα. Από εκεί και πέρα να δούμε, ήδη το μελετάει η τεχνική μου υπηρεσία. Είμαστε σε συνεννόηση και με τον αντιδήμαρχο του Λουτρακίου εκεί της περιοχής, τον Σπύρο Δωράτη. Έχουμε δει την περιοχή και τα σημεία που υπάρχει όντως το πρόβλημα. Για παράδειγμα, πριν φτάσουμε στα διδυστήρια, υπάρχει έντονο πρόβλημα στη μέσα μεριά του δρόμου, μαζεύει νερά και άλλα σημεία επίσης που πρέπει άμεσα να επέμβουμε. Μάλιστα. Οπότε σίγουρα είναι μέσα στις προτεραιότητες αυτό, κύριε Γιολή. Έτσι ακριβώς. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τεχνική μου υπηρεσία θα εκπονήσει σύντομα μελέτη και άμεσα θα δούμε την αποκατάσταση των ζημιών εκεί. Πολύ ωραία. Του οδοστρώματος. Πάρα πολύ ωραία. Πρωτού πάμε στο δεύτερο ερώτημα, θα θέλατε να μας πείτε εσείς για κάποια έργα τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει τώρα τελευταία. Τα έχετε ξεκινήσει εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, να είστε σίγουροι ότι δουλεύουμε πολλές ώρες το 24ωρο, εγώ και οι συνεργάτες μου, όλος ο συνδυασμός του κύριου Νίκα θα έλεγα, και αυτό το διάστημα το άγχος μας και το μέλημά μας ήταν να δούμε πώς μπορούμε να καθαρίσουμε τα ρέματα που δεν είναι οριοθετημένα, ποτάμια, και να δούμε πώς δεν θα μας προλάβουν τα κακά καιρικά φαινόμενα, τα μεγάλα σε ένταση κακά καιρικά φαινόμενα. Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα τα έχουμε προλάβει. Αυτή τη στιγμή, όπως λέω, η Κορινθία είναι εργοτάξιο και η περιοχή σας το βλέπετε ότι είναι εργοτάξιο. Ναι, καθαρίζουμε το κεντρικό ποτάμι, το ρέμα στο Αγίου Θεοδόρου. Έγινε πριν λίγες ημέρες αυτό, μάλιστα. Τελείωσε και σε όλη την Κορινθία εκεί έχουμε εστιαστεί να καθαρίσουμε τα ρέματα. Πολύ ωραία. Μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει όχι με τα ρέματα ακριβώς, αλλά έχει να κάνει με τον καθαρισμό και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και δρόμων διαφυγής από την πάνω πλευρά της πόλης των Αγίων Θεοδόρων, εκεί που υπάρχουν μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα και ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι τεράστιος. Εκεί τι προτίθεται να κάνει η περιφέρεια και εσείς? Παίρνω τον μπαλάκι από εσάς μετά την πάσα που μου ρίχνετε, γιατί μου αρέσει και το ποδόσφαιρο. Είμαστε Ολυμπιακοί και οι δύο, αυτό το λέμε και δημοσίως. Έτσι ακριβώς. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είχα την ευθύνη τις πρώτες μέρες που ανέλαβα τα καθήκοντά μου να ζήσω τη φωτιά και να τεθώ πλάι στο Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Γιόνι, πώς θα βοηθήσουμε και πώς θα περιορίσουμε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα η τεχνική μου υπηρεσία έχει έρθει σε συνεννόηση με τον κύριο Καλλίρη, τον δασάρχη, και είμαστε σε θέση να σας πω ότι σύντομα θα εκπονηθεί μια μελέτη ώστε να υπάρχει μια σωστή αντιπυρική προστασία για την περιοχή του Λουτρακίου και των Αγίων Θεοδόρων. Τρόποι διαφυγής, δρόμοι, σύντομα θα εκπονηθεί αυτή η μελέτη και είμαστε σε επικοινωνία με τον δασάρχη. Πάρα πολύ ωραία. Ας περάσουμε λίγο τώρα στα εντός της πόλης προβλήματα. Υπάρχουν τώρα τελευταία πολλά παράπονα όσον αφορά την απόσυρση τραπεζικών ιδρυμάτων, υποκαταστημάτων μάλλον, από την πόλη των Αγίων Θεοδόρων. Η πόλη δυστυχώς πλέον έχει απομείνει μόνο με κάποια ATM, δυσχεραίνοντας εξαιρετικά τους κατοίκους όπως καταλαβαίνετε.
Ξέρουμε ότι δεν είναι έργο της περιφέρειας προς Θεού, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε και εσείς δύο λόγια τι μπορούμε να κάνουμε, τι είναι δηλαδή το επόμενο βήμα το οποίο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Το ξέρω το θέμα. Πράγματι έχω γίνει δέκτης και εγώ παραπώνου. Ο Περιφερειάρχης, ο Παναγιώτης Νίκας και εγώ προσωπικά είμαστε η παράταξη, είμαστε αυτοί που θέλουμε τις τράπεζες ανοιχτές, να διευκολύνουν τον κόσμο. Και πώς θα μην γίνεται αυτό, δηλαδή στους Αγίους Θεοδόρους εμείς θέλουμε τράπεζες, θέλουμε καταστήματα. Εγώ πάντως από την πλευρά μου να ξέρετε ότι θα πιέσω, όπως ήδη το έχω κάνει, θα πιέσω και με έγγραφα να έρθει κάποια τράπεζα στην περιοχή μας. Γιατί θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε τουρισμό, άρα μιλάμε για τράπεζες ανοιχτές. Σωστά. Και πάμε τώρα, πρωτού πάμε στο βιολογικό καθαρισμό, θα είναι η τελευταία ερώτηση, δεν θέλουμε να σας κουράσουμε. Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ένα πολύ σοβαρό έτσι πάλι θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι φιλοξενούνται σε κάποιο ξενοδοχείο της πόλης μας. Εχθές λοιπόν, στο ET News, υπήρξε μια καταγγελία, ήρθε στα γραφεία μας μια καταγγελία και ένα βίντεο, το οποίο δείχνει κάποιους ανθρώπους να έχουν πετάξει τις τροφές, τα τρόφιμα που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελληνική Κυβέρνηση, να είναι πεταμένα μέσα σε κάδους, από τη στιγμή που δικοί μας συνάνθρωποι, Έλληνες, υποφέρουν, ζουν από κάποια συσίτια όπως γνωρίζετε, και από την άλλη να μολύνεται η παραλία των Αγίων Θεοδόρων από διάφορα σκουπίδια ή από διάφορα απορρίμματα από αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, πράγματι και σε μένα το μεταφέρανε το πρωί οι συνεργάτες μου. Είναι άσχημο, γιατί η Εκκλησία, για παράδειγμα, είπατε για συσίτια, στέκεται δίπλα στους Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, η Εκκλησία μας πραγματικά κάνει έργο. Και να αντιθέσει έχουμε κάποιους ανθρώπους πρόσφυγες, μετανάστες, όπως θέλετε μπορείτε να τους πείτε, που εμείς ως Έλληνες δείχνουμε τον χαρακτήρα μας, δείχνουμε την φιλοξενία μας. Εντάξει, σωστά. Δεν στρεφόμαστε εναντίον τους, δεν υπάρχουν κρούσματα στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, άσχημα από συντοπίτες μας κατά αυτών. Άρα τους έχουμε δεχτεί με όλη την αγάπη μας. Θα έπρεπε και αυτοί, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να σέβονται ότι τα λεφτά αυτά ή τα τρόφιμα αυτά μπορούσαν να πάνε σε κάποιον συντοπίτη μας που περνάει δύσκολες ώρες. Εντάξει, θα το δω το θέμα και θα μας επαφεί. Πολύ ωραία. Και ένα τελευταίο πλέον έτσι θέμα, το οποίο σας αφήνω να μας το αναλύσετε εσείς, είναι ο βιολογικός καθαρισμός, που και εκεί έχουν γίνει κάποια βήματα και θα θέλαμε να τα αναφέρουμε. Θα σας πω, έγινε μια ευρεία συσκέψη με τον Περιφερειάρχη, τον Παναγιώτη Νίκα, με τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους στην Τρίπολη. Έτσι λοιπόν θέσαμε τα θέματα του Δήμου σας και είμαι σίγουρος ότι εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση του Παναγιώτη του Νίκα, ότι θα τα βγάλουμε πέρα στην τετραετία και θα, όπως λέω εγώ, είναι σας τα υπήλοι της Πελοποννήσου ο Δήμος σας. Έτσι να χαίρομαι ότι πραγματικά το καταφέραμε και ότι έχουμε φέρει και κόσμο και έχουμε κάνει και για τους μόνιμους κατοίκους, τους Αγίους Θεοδόρους, το Λουτράκι, την Περαχώρα, τον Ισθμό, την Κορινθία μας, καλύτερη και έτσι πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο φιλική προς τους Αθηναίους και τους επισκέπτες μας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι σε προτεραιότητά μας είναι ο βιολογικός των Αγίων Θεοδόρων, προτεραιότητά μας είναι η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης, ένα αίτημα των δημοτών του Λουτρακίου εδώ και καιρό, και βλέπουμε και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επίσης που πρέπει να γίνουν. Μιλάμε για δύο κόμβους έξω από το Λουτράκι και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει καλύτερο το Δήμο σας, θα είμαστε σε επαφή με τον Δήμαρχο να το επιλύσουμε. Πολύ ωραία κύριε Γιολή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να πούμε στους φίλους και φίλες ακροάτρες και ακροατές ότι ο κύριος Γιολής, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτείας, είναι καθημερινά κοντά στα προβλήματα των πολιτών και κοντά σε εμάς, οπότε οτιδήποτε και για οτιδήποτε θα είμαστε σε επικοινωνία. Βεβαίως, θα χαρώ πάρα πολύ να είμαστε σε επαφή, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να εργάζομαι 24 ώρες το 24ωρο σε αυτή τη θέση ευθύνης,
που με τοποθέτησε ο Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης ο Νίκας. Άρα είμαι για τα προβλήματα εδώ και όχι για χορούς και πανηγύρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.